Καλησπέρα σας. Για πέστε μας λοιπόν εσείς πώς βιώνετε αυτή την κατάσταση εδώ με το κλείσιμο της ΕΡΤ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ένας μετά τον άλλον οι κλάδοι των εργαζομένων χτυπιούνται. Δεν μας κάνει κατάπληξη, διότι αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση των μνημονίων, θέλει να εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό, τους Έλληνες εργαζόμενους, θέλει να τους φτωχοποιήσει, να τους απελπίσει, να τους απογοητεύσει, ούτως ώστε να μπορέσουν χωρίς αντίσταση να ξεπουλήσουν τον εθνικό μας πλούτο και να σύρουν σιδηροδέσμια την πατρίδα μας στα σκλαβοπάζαρα των διεθνών αγορών. Τα μνημόνια δεν είναι απλώς δανειακές συμβάσεις. Οι δανειακές συμβάσεις θα περιλάμβαναν μόνο τόκους, επιτόκια, χρόνους. Μια προσεκτική ανάλυση αυτών των δύσκολων τεχνικά κειμένων θα έβλεπε ότι ουσιαστικά μέσω των μνημονίων η μονοπωλιακή άρχουσα τάξη προσπαθεί να ανασυγκροτήσει το κράτος πάνω σε μία βάση που συμφέρει τους ξένους συνεταίρους της, προσπαθεί να φτιάξει καινούργιες διεθνείς συμφωνίες, προσπαθεί να ανασυγκροτήσει τις συμμαχίες και τις συμφωνίες. Εγώ μπορώ να σας πω και μερικά ευχάριστα μηνύματα. Για να ακούσουμε. Το ένα μήνυμα είναι το μήνυμα το οποίο ο Μίκης Θεοδωράκης έχει από τον Νοέμβριο ήδη πει, ότι στην Ελλάδα υπάρχει τεράστιος πλούτος και ότι αυτός ο εθνικός μας πλούτος, επειδή διαθέτει η χώρα μας επίσης και ικανό και εργατικό λαό, θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την κοινωνική πρόοδο, για τη συγκρότηση μιας νέου τύπου δημοκρατίας, πραγματικής και βαθιάς, για μια πρόοδο. Ένα άλλο μήνυμα επίσης το οποίο θα ήθελα να σας πω, να μεταφέρω, και το οποίο είναι χαρμόσυνο, είναι ότι ολοένα και περισσότερο στη συνείδηση των ανθρώπων εμπεδώνεται η ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου ΕΑΜ. Ας μην γελιόμαστε. Η χώρα μας είναι χώρα υποκατοχήν και οικονομική, αλλά μην παραξενευτείτε αν σε λίγο δείτε και στρατιωτικές μονάδες ξένες. Εσείς το λέτε υπερβολή, αλλά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση υπακούει σε τρεις λογιστές που έχουν οι ξένοι διορίσει, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα ούτε το ΦΠΑ της εστιάσεως να καθορίσει και στο κακεζητάει άδεια την οποία δεν της δίνουνε. Δεν μπορεί να πει κανείς έτσι. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εθνική ανεξαρτησία. Αυτό το ξέραμε, εκχωρήσαμε. Από τη στιγμή που δανειστήκαμε μας τα είχαν πει αυτά. Δεν... Ναι, το θέμα είναι μέχρι πού υπάρχει πάτος. Αυτό, λοιπόν, ο πάτος που λέτε είναι η πλήρης εξαθλίωση του ελληνικού λαού και η καταλήστευση του εθνικού μας πλούτου. Όμως είμαι βέβαιος ότι δεν θα τις περάσει. Είμαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός θα φτιάξει ξανά το καινούριο ΕΑΜ, και όπως το πρώτο ΕΑΜ τον έσωσε από την πείνα, έτσι και αυτό το ΕΑΜ θα σώσει από την πείνα τους Έλληνες. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, η οποία στρέφεται εναντίον του συνόλου του ελληνικού λαού, έχει γίνει πλέον σιγά σιγά στη συνείδηση του λαού, οριμάζει η συνείδηση ότι αυτή είναι ο εχθρός τους. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Θα πάμε. Τι τραγουδάνε έξω το ακορντεόν. Να ακούσουμε. Ακούσουμε λίγο, λοιπόν, λίγο. Ακούσαμε και τραγουδάει ο κόσμος έξω από το κτίριο της ΕΡΤΑ στο προαύλιο και στη Μεσογείο.